510 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ το Σάββατο. 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της COVID-19 μέσα σε ένα 24 ώρο, ενώ 323 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Από τα νέα κρούσματα, 214 εντοπίστηκαν στην Αττική και 67 στη Θεσσαλονίκη. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στη χώρα ανήλθε σε 148.370, εκ των οποίων 52,1% άνδρες. Κατά την Ιχνηλάτηση βρέθηκε ότι 5.000 1.721 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 45.355 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Τα 7 από τα 510 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Από τους 323 ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 225 είναι άντρες. Η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων είναι 69 ετών. Το 87,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1.028 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες συντατικής θεραπείας από την έναρξη της πανδημίας. Με τους επιπλέον 20 θανάτους, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της COVID-19 αυξήθηκε σε 5.441, εκ των οποίων 3.213 είναι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 79 έτη και το 95,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκαν 17 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, 3 κρούσματα στην Καβάλα, 2 κρούσματα στη Θάσο, 4 κρούσματα στην Ξάνη, 10 κρούσματα στη ροδόπη και 5 κρούσματα στον Εύρο.